Με την ανάσα της να τελειώνει η Δέσποινα Ιωακήμ, τραυματιοφορέας του ΑΧΕΠΑ, έστελνε το μήνυμά της από τον θάλαμο του νοσοκομείου. Γεια, συνάδελφος. Μας έχουν στηρίξει όλα αυτά την καιρά και τα γενικά προσωπικά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Παίρνουμε δύναμη από τη δύναμη σας. Σας αγαπώ. Η 40χρονη είχε ραγίσει καρδιές με την αφήγησή της, αφού εκτός από εκείνη νόσησε βαριά και όλη η οικογένειά της. Πρώτα μπήκε στο νοσοκομείο ο πατέρας της. Ο γιατρός της τηλεφωνούσε καθημερινά για να την ενημερώσει για την πορεία υγείας του ηλικιωμένου, όμως κάποια στιγμή σταμάτησε να τη βρίσκει, χωρίς να γνωρίζει ότι όλη η οικογένεια βρίσκεται σε καραντίνα σε διαφορετικά νοσοκομεία. Μετά από πετυχημένη διενέργεια τραχειοστομίας, σε διασωληνωμένο λόγο COVID-19 ασθενή μας, πήραμε τηλέφωνο να ενημερώσουμε τους συγγενείς, όπως γίνεται εξάλλου και κάθε μεσημέρι, αλλά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το τηλέφωνο που ανήκει στην κόρη του, νοσηλεύθερη στο νοσοκομείο και έπα στην κλινική COVID-19, δεν απαντά. Μετά από λίγα λεπτά μας τηλεφωνεί ο γιος του ασθενούς και αφού του δίνουμε την ενημέρωση, μας εξηγεί ότι η αδερφή του ηλικίας 30 με 40 και χωρίς προβλήματα υγείας νοσηλεύεται στην κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ θετική στο κορονοϊό. Δυστυχώς ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι γιατροί και ασθενείς που αγωνίζονται να νικήσουν τον κορονοϊό και να κρατηθούν στη ζωή. Την ιστορία την γράφω για τους φίλους και γνωστούς συνωμοσιολόγους που ακόμη και τώρα πιστεύουν ότι δεν είναι όπως φαίνονται τα πράγματα και μπλα μπλα μπλα. Καλό θα ήταν να σέβεστε τους χιλιάδες ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, καθώς και τους συγγενείς τους που περιμένουν όλη την ημέρα ένα τηλέφωνο να ακούσουν κάτι ενθαρρυντικό για την υγεία των ανθρώπων τους. Καθημερινά γιατροί και νοσηλευτές δίνουν ένα υπεράνθρωπο αγώνα. Αντιμέτωποι με την πανδημία αλλά και όσους αρνούνται να πάρουν μέτρα προστασίας τη στιγμή που ολόκληρες οικογένειες μάχονται να κρατηθούν στη ζωή. Σας ευχαριστώ για όλα.